Ayasofya'yı yeniden açan Cumhurbaşkanı olarak anılmak, inanın, bizim gönül dünyamızda şereflerin en büyüğüydü. Με μια προκλητική δήλωση επανέρχεται ο Ταγί Περντογάν, χαρακτηρίζοντας ως σύμβολο του αιώνα της Τουρκίας την Αγία Σοφιά. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος δόξασε το Θεό που τον αξίωσε να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τέμενος, σπάζοντας, όπως είπε, τα δεσμά που την κρατούσαν σε μουσείο. Μια απόφαση που είχε λάβει ο ιδρυτής του τουρκικού κράτους Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τον οποίο ο Ερντογάν θέλει να ξεπεράσει. 80 ve Fatih'in vasiyetine uygun olarak Ayasofya'yı asli kimliğine tekrar kavuşturdu. Η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τέμενος ήταν ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά της προεκλογικής εκστρατείας του Τούρκου Προέδρου, όπως και τα επιτεύγματα της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με κορυφαίο το εθνικό τουρκικό μαχητικό. Η πρώτη επίσημη πτήση του ΚΑΑΝ ήταν στις 27 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, το τουρκική σχεδίαση για ανάπτυξη μαχητικό αεροσκάφος δεν ήταν τεχνικά έτοιμο και η δοκιμαστική του πτήση πήρε ξανά αναβολή. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει διατυπώσει πολλά και στην αδυναμία της Ελλάδας σε σχέση με την Τουρκία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Έτσι λοιπόν, το Υπουργείο Άμυνας οργανώνει σχέδιο για την παραγωγή εγχώρες αμυντικής τεχνολογίας με την αναβάθμιση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ εξετάζεται η αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα συνοδεύεται με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συμφωνία για συμπαραγωγή. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξελιχθούμε, να αλλάξουμε, να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα, να προωθήσουμε την επαύξηση των δυνατοτήτων μας, να διευρύνουμε τον οριζοντά μας για την αποτροπή κάθε δυνητικής επιβουλής. Μπορεί σε θέματα χαμηλής πολιτικής να υπήρξε πρόοδος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ωστόσο η Αθήνα δεν τρέφει αυταπάτες για λύση των ελληνοτουρκικών διαφορών, όσο η Άγκυρα επενθυμίζει ότι οι πολιτικές της διεκδικήσεις παραμένουν στο τραπέζι. Εκτός από τον αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μας στη γαλάζια πατρίδα μας προστατεύονται χωρίς καμία υποχώρηση. Προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματά μας με την Ελλάδα, με την οποία την τελευταία περίοδο βιώνουμε θετικές σχέσεις, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και το συμμαχικό πνεύμα. Η γειτονική χώρα πρέπει να καταλάβει ότι η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας είναι ασύμβατη με την καλή γειτονία και με οποιαδήποτε προσπάθεια συνεννόησης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.